Δεν νομίζω ότι θυμάται κάποιος, αλλά δεν έχει και σημασία, το θυμάμαι εγώ. Πριν από μια εβδομάδα εδώ στο σταθμό σας, νομίζω στους ατέριας τους, έλεγα ότι αν γυρίσετε λίγο πίσω το ρολόι και προσπαθήσετε να θυμηθείτε, θα πρέπει να θυμηθείτε ότι ούτε η διπλωματία των σεισμών, ούτε η διπλωματία του μπακλαβά, ούτε η διπλωματία της κουμπαριάς, γιατί έχουμε τέτοιες και του Ζεμπέκικου, από την ελληνοτουρκική πραγματικότητα και του Ζεμπέκικου, ουδέποτε έπιασε στην Τουρκία, γιατί δεν παίζει. Κοιτάξτε, οι σεισμοί. Ήταν βέβαια θύματα... άλλη Τουρκία τότε, κυρία Κανέλη, αν μου επιτρέπετε, το συζητάγαμε με τον κύριο Εφαντή. Το 99 δεν είχε καμιά σχέση με το 20. Ακούστε με, δεν ήταν άλλη η Τουρκία από πλευρά καθεστώτος. Mm-hmm. Όπως δεν ήταν και άλλη η Ελλάδα. Για να είμαστε σοβαροί, οι σεισμοί και οι λοιμοί και οι καταποντισμοί, έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στο σύστημα που ζούμε, αφορούν στους λαούς. Αφορούν τον κόσμο. Αφορούν τα θύματα. Αφορούν τους πεινασμένους, τους κυνηγημένους από τον κορονοϊό, τους κυνηγημένους από τα μέτρα για την εργασία. Αυτό τον κόσμο αφορούν. Τα μεγάλα σχέδια, τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, είναι στα χέρια των αστικών τάξεων των κρατών και θα συνεχίζονται ερήμην των λαών. Είναι στη φύση του συστήματος. Θα σας φέρω ένα απλό μικρό παράδειγμα και προσπαθήστε να το κατανοήσετε, γιατί υπάρχει και στην ανακοίνωσή μας και είμαι μαθηματικός βέβαια ότι αποκλείεται να την έχετε διαβάσει όταν την έβγαλε το ΚΚΕ χτες. Mm-hmm. Μπορώ να κλείσω αυτή τη στιγμή ραντεβού για να πάω στο κομμωτήριο. Μάλιστα. Με βάση τα μέτρα. Και το λέω γιατί έκανε το πάρα πολύ εύστοχο σχόλιο ο ανταποκριτής σας στην Κωνσταντινούπολη, ότι πεθαίνουν από κάθε μέρα από τον κορονοϊό περισσότεροι από ό,τι πεθαίνουν από τους σεισμούς. Σωστά. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα, στην αντίστοιχη μέρα, στην αντίστοιχη ώρα, 20 χρόνια μετά τα ελληνοτουρκικά των σεισμών και του μπακλαβά και του χρηματιστηρίου, στην Ελλάδα εγώ σήμερα μπορώ να κλείσω ραντεβού και να πάω στο κομμωτήριο μόλις τελειώσουμε. Mm-hmm. Να πάω στο νοσοκομείο, το δημόσιο, να κάνω προγραμματισμένο χειρουργείο, που μπορεί να μου έχει πάρει και 3 και 6 μήνες για να κάνω ένα χειρουργείο κύτταρο. Πάει λίγο πίσω αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, δεν θα πάει πίσω. Mm-hmm. Αναβάλλεται παόριστον. Και θα πρέπει να περιμένω να με ειδοποιήσει το νοσοκομείο, εγώ, το σώμα μου, η κύλη μου, το πρόβλημά μου, το οποιοδήποτε, mm-hmm. όποτε δεήσει το σύστημα, να ξεμπλοκαριστεί με βάση τα συμφέροντα. Mm-hmm. Μόνο έτσι, άμα το δει κάποιος, μπορεί να καταλάβει. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Τουρκία. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Ελλάδα, εκτός και αν την αλλάξουμε εμείς. Εμείς, ο κόσμος να που πεθαίνει και σκοτώνεται. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ιφθαντή. Υπάρχει μια δόση αληθείας ότι δεν είναι η ίδια η Τουρκία. Σε ένα κομμάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πριν από 20 χρόνια και πριν από 25 χρόνια, η Τουρκία δεν είχε τη δυνατότητα να έχει αγοράσει τεχνογνωσία από τους Γερμανούς για να φτιάξει τα δικά της υποβρύχια στα δικά της ναυπηγεία. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία αυτοεξοπλίζεται αγοράζοντας τεχνολογία. Το ίδιο συμβαίνει και με το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου, για το οποίο έγραφα εγώ το 1997, 1998, 1999 και ήμουνα η περίπου περίεργη του χωριού που ασχολείται με πυρηνικό εργοστάσιο στην Τουρκία, στη μέση του τίποτα, όταν τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να έχει μια πολεμική και διαστημική βιομηχανία τεράστια. Ακούμε λοιπόν τη διαφορά ανάμεσα στο καθεστώς της Τουρκίας και στο πώς ζει ο λαός της. Του λαού της εξακολουθεί να χειροτερεύει η ζωή καθημερινά. Να μιλάνε και εκεί για κρεμμύδια, για πατάτες, για τούτα, για Κίνα, για πληθωρισμούς, για την πτώση της λίρας. Η πολεμική της βιομηχανία όμως μπορεί να πάει παντού. Δεν είναι η Τουρκία παντού. Είναι του γαμπρού και των υπολείπων, όλων των μεγάλων παραγόντων της οικονομίας της Τουρκίας, τα λεφτά, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία οργώνουν τον κόσμο. Εσείς πιστεύετε ότι το πάει για κλιμάκωση, κυρία Κανέλη, τώρα με αυτό το τέλος. Απολύτως. Εγώ θεωρώ και θέλω και τη γνώμη σας του κυρίου καθηγητή. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία καταγγέλει στα λόγια για πλάκα και για να καθησυχάσει το λαό της τον υπεριαλισμό. Καλή ώρα, όπως κάνουμε εμείς εδώ. Τι καλό που είναι το ΝΑΤΟ, τι καλή που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μας βοηθήσουν, που θα μας σώσουν, που θα κάνουν. Υπάρχει και καλός υπεριαλισμός, υπάρχει και καλός καπιταλισμός, υπάρχει και αγαθοσύνη σε αυτά τα πράγματα. Το ίδιο κάνει και ο Ερντογάν μέσα. Και την ίδια ώρα θέλει να παίξει το υπεριαλιστικό παιχνίδι, ανεξάρτητος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μεγάλος υπεριαλιστής και να μοιραστεί την πίτα. Επομένως, τι περιμέναμε να αλλάξει, ότι επειδή πεθάνανε 50 στο σεισμό και πέσανε 5 πολυκατοικίες. Εσείς λέτε όμως ότι θα αποθρασινθεί ακόμη περισσότερο. Αύριο έχουμε αμερικανικές εκλογές, κυρία Κανέλη, και μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου θα δούμε τι θα γίνει, λένε οι περισσότεροι. Φοβάστε ότι αυτό είναι το δύσκολο διάστημα. Τι θα αλλάξει εκεί.
Μα τι θα αλλάξει εκεί στην Αμερική, δεν πώς δεν θα αλλάξει, κυρία Κανέλη, τότε να περιμένουμε τη μοίρα να πεθάνουμε. Δεν θα αλλάξει τίποτα με κανέναν τρόπο. Έτσι όπως μας το λέτε, είναι σαν να είμαστε εγκλωβισμένοι, τελειωμένοι. Άρα δεν έχουμε ελπίδα. Ακούστε με, όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν θα αλλάξει ούτε από τα πάνω, ούτε επειδή ψήφισε ο Αμερικάνικος λαός. Γιατί δηλαδή το ίδιο είναι να βγει ο Τραμπ και το ίδιο να βγει ο Μπάιντεν. Δεν έχει καμία σημασία. Καμία, απολύτως. Για το αμερικάνικο κατεστημένο και για τα λεφτά, απολύτως καμία. Δεν είχε ούτε επί προηγουμένων, ούτε επί προπροηγουμένων. Δημοκρατικός ήταν ο Κλίντον που διέλυσε τη Ιουγκοσλαβία. Δημοκρατικός ήταν ο Κλίντον που κουβάλαγε βόμβες διασπορά στην περιοχή. Για δείτε το πίσω, για να απαντήσει και ο κύριος Υφαντής. Για πείτε μου τι είχε. Είχε διαφορά ο δημοκρατικός ή μη δημοκρατικός όταν γινόταν. Καλά, τώρα Τραμπ δεν έχουμε ξαναδεί πάντως στην ιστορία των ΗΠΑ. Δεν έχετε δει σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση. Έχετε δει Ρίγκαν. Έχετε δει χολιγουδιανό στάρ δευτέρας κατηγορίας να γίνεται πρόεδρος των ΗΠΑ. Mm-hmm. Έχετε δει Θάτσερ και την έχετε θαυμάσει. Και την έχετε βγάλει σιδερένια κυρία. Κύριε Υφαντή, τι λέτε. Αλλά όταν βλέπατε τη Θάτσερ σιδερένια κυρία και απασχολούσε τα μίντια και φόραγε καπελάκια, έτρεχε από κάτω μια απεργία ανθρακορίχων επί μήνες ολόκληρους και ψόφαγε από την πείνα ένα μεγάλο κομμάτι της Αγγλίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μην μπερδεύουμε την εικόνα τη δημόσια, αν γουστάρουμε ή δεν γουστάρουμε. Δεν μιλάμε για εικόνα, για πολιτικές μιλάμε. Δεν είναι θέμα εικόνα. Για ποιες πολιτικές δεν μιλάμε. Δεν είναι η ομορφιά του Τραμπ που μας ενοχλεί ή δεν μας ενοχλεί. Πότε ο φιλελληνισμός έγινε πολιτική. Μπορείτε να μου πείτε πότε έγινε πολιτική ο φιλελληνισμός. Πότε έγινε ο φιλελληνισμός και περιμένετε από την ψήφο του αμερικάνικου λαού. Όταν παίρναμε τα Patriot στη θέση των S-300 που τα κάναμε βόλτα από το βορρά στο νότο γιατί δεν μας αφήναν να τα πάρουμε. Ενώ η Τουρκία πήρε S-400 και τα δοκιμάζει κιόλας. Mm-hmm. Και ανοίγανε σαμπάνια στα Patriot γιατί θα έκλεινε το εργοστάσιο, δεν είχε που να τα πουλήσει. Και τα παίρνει η Ελλάδα για να εξισορροπήσει. Κυρία Κανέλη, βάλτε μία κουβέντα. Θέλουμε και για αυτή την εικόνα που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και όχι μόνο με τον Πρίτανη που του κρέμασαν αυτοί τώρα οι τύποι σαν φιλιά στην ταμπέλα. Τι σκεφτήκατε όταν είδατε αυτή την εικόνα, κυρία Κανέλη? Με μια μικρή επισήμανση. Δεν περιμένω τις εικόνες εγώ για να σκεφτώ τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Ειλικρινά σας το λέω, δεν περιμένω. Καλά, αυτό δεν συμβαίνει και κάθε μέρα, κυρία Κανέλη. Είμαι άνθρωπος της εικόνας. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Συμβαίνουν κάθε μέρα πάρα πολλά πράγματα στα πανεπιστήμια, τα οποία δεν τα βλέπουμε και δεν έχουν εικόνα. Και θέλω να διευκρινίσω ότι μπορεί να είμαι στην εκπομπή σας, αλλά είμαι στην εκπομπή σας ως βουλευτήνα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Αυτό το διευκρινίζω, έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν θέλω να χρησιμοποιούμε ως άλοθη, γιατί είναι η παρουσία άλλων εκπροσώπων του κόμματος στην εκπομπή σας. Το βάζω στην πάντα που προχωράω παρακάτω. Mm-hmm. Η εικόνα αυτή είναι μια προβοκατόρικη εικόνα. Και δημιουργείται από προβοκάτορες. Από αυτούς οι οποίοι επιτρέπουν στο σύστημα να φωνάζει κάτω ο φασισμός για αυτό, γιατί ο φασισμός είτε κόκκινος είτε μαύρος είναι ένας και αυτό. Επιτείνει τη θεωρία των δύο άκρων. Είναι μια προβοκατόρικη ενέργεια. Ναι, πώς τελειώνει αυτό, πώς σταματάει αυτό, κυρία Κανέλη? Υπάρχει τρόπος να σταματήσει? Αυτό πιστέψτε με, χρειάζεται. Η βάση, όταν λέω η βάση, εννοώ οι φοιτητές μας, η κοινωνία μας μπορεί να το κόψει με τον ίδιο τρόπο που κατάφερε. Όταν το θέλει. Αυτό το λέμε χρόνια, κυρία Κανέλη. Παρότι τους έκανε και ο άλλος μας έλεγε για το Ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Στην πράξη πώς σταματάει? Ακούστε με τώρα. Άμα περιμένουμε από την κοινωνία και τους φοιτητές, σωθήκαμε. Το να μετατρέψεις τη χώρα σε άγρια δύση και να προκηρύσεις κεφάλια για να βγουν να πιάσουν τους κουκουλοφόρους. Δεν συμφωνείτε με την επικήρυξη? Ακούστε με, τους γνωστούς αγνώστους, ειλικρινά σας το λέω. Δεν συμφωνείτε εσείς με τον κύριο Χρυσοχοίδη στην επικήρυξη? Τη βρίσκω μια να το απαντήσετε. Μια κίνηση εντυπωσιασμού, τίποτε παραπάνω. Χολιγουδιανού. Είναι μια επικοινωνιακή, ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Δεν λύνονται με επικηρύξεις αυτά τα πράγματα. Γιατί από δίπλα θέλετε και ένα σερίφι με ένα πιστόλι που να αυθαιρετεί σε επίπεδο άγριας δύσης και να κυνηγάει κεφάλια. Με κυνηγούς κεφαλών δεν βγαίνει, ξέρετε, αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή, αν σοβαρευτούμε απέναντι στα πανεπιστήμια, θα δούμε ότι τα πανεπιστήμια δεν ανήκουν στους φοιτητές. Ανήκουν στην αγορά. Mm-hmm. Και με τα τελευταία μέτρα περάσανε πια εντελώς στην αγορά. Η αγορά κάτι τέτοια τα χρειάζεται. Γιατί μόλις τα χρειαστεί αυτά, ξέρετε τι θα έρθει στα πανεπιστήμια? Ιδιωτικό security. Κακό είναι αυτό. Πού το βλέπετε? Αν έρθει ιδιωτικό security. Γιατί όχι. Θα έρθει μαζί με το ιδιωτικό security. Security και καρτούλα εισόδου, κυρία Κανέλη. Κάρτα εισόδου. Θα έρθει κι άλλο, κύριε. Τι άλλο θα έρθει δηλαδή? Μαζί με το ιδιωτικό security έρχεται και ιδιωτική σκέψη. Α, μάλιστα. Έρχεται και ιδιωτικοποίηση τη σκέψη. Έρχεται ιδιωτικοποίηση τη επιστήμη. Έρχεται ιδιωτικοποίηση και τη αναπνοή μέσα στο πανεπιστήμιο. Και όταν θα έρθει, γιατί δεν θα χρειαστεί
η φρουρά γι' αυτό. Η φρουρά είναι ένα που θα δικαιολογήσει όλα τα υπόλοιπα για να μην τα βλέπεις. Για να είναι το παιδί μου ασφαλές, ας μάθει να σκέφτεται όπως του λένε τα αφεντικά, να το βουλώνει, να μην έχει δικιά του σκέψη, φτάνει να είναι ασφαλές στο πανεπιστήμιο μέχρι να το τελειώσει. Και όταν βγει θα γίνει εκείνο αφεντικό να πάρει και το δικό του security για να το έχει στη δικιά του επιχείρηση, για να μπορεί να μην του κουνιέται κανένας, είτε απεργώντας, είτε διαφωνώντας, είτε παράγοντας διαφορετική σκέψη, διαφορετική πολιτική ιδεολογία και κυρίως φαντασία που δεν υπάρχει στην εξουσία, παρά μόνο να την υπαγορεύει το Hollywood. Γεια σας, κυρία Κανέλη. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.